βιβλίο του Γιώργου Μπάρλα. Η χριστιανική πίστη μπορεί να βοηθήσει να βγούμε από τα αδιέξοδα της αρρώστιας, της ανασφάλειας και του φόβου και να αποτελέσει βάλσαμο για τις ψυχές. Γιώργου Μπάρλα, Κοιλίδες από μέλι. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνο για παραγγελίες 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Καλώς ήλθατε φίλοι ακροατές στα ομιλήματα. Επικοινωνήστε αν θέλετε μαζί μας στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον έχω φροντίζει ο Άγγελος Παπάς, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του πατρός Σεργέη Χάκελ, «Η Αγία Μαρία των Παρισιών, Μαρία Σκοπτσόβα, η ζωή της», εκδόσης Ακρίτας. Ένα βιβλίο που μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη ζωή μας, έστω και λίγο, προς την κατεύθυνση της αγιότητας. Όχι στην κατάκτηση δε και καλά, αυτό δεν είναι δουλειά δική μας, είναι η χάρη του Θεού, αλλά στην κατεύθυνση να δούμε πώς λειτουργούσαν οι Άγιοι και μάλιστα όσοι έζησαν μέσα στον κόσμο. Και η Αγία Μαρία Φιλιακροατέ Σκοπτσόβα στην αλληλεγγύη προς τους ανθρώπους, στην εν Χριστώ αγάπη, θυσιάστηκε κυριολεκτικά για αυτής, και δεν εννοούμε μόνο το τέλος της ζωής της που ήταν και αυτό θυσία, αλλά όλη της ζωή. Λέγαμε λοιπόν για το σπίτι της οδού Ντελουρμέλ, όπου φιλοξενούσε αστέγους και ανθρώπους του περιθωρίου. Όχι μόνο γνωρίζουμε τους μακαρισμούς, αλλά και τούτη την ώρα, λέει, αυτή τη στιγμή, περικυκλωμένοι καθώς είμαστε από ένα θλιβερό και απελπισμένο κόσμο, ήδη γευόμαστε την ευλογία που μας υπόσχονται, όταν με την ευλογία και τη θέληση του Κυρίου αρνούμαστε τον εαυτό μας, όταν βρίσκουμε τη δύναμη να δώσουμε τη ζωή μας για τον πλησίον μας, όταν στην αγάπη δεν ζητάμε τίποτα για τον εαυτό μας. Με λιγότερη ευλάβεια και συνέπεια, μερικές φορές ερμήνευε τη δουλειά που έκανε με βάση το προσωπικό της ψυχολογικό κέρδος. Λέει, «Δεν αναλύω τη συμπεριφορά μου προς τον κόσμο, αλλά υπάρχει ένα πράγμα που συνειδητοποιώ καθαρά. Έχω ένα εγγενές συνέστημα συμπόνιας. Υπάρχουν στιγμές που με κατακλείζει με τέτοια δύναμη που παραγωνίζει κάθε αίσθηση ηρεμίας. Αν υπάρχει κάποιος που λυπάμαι, μπορώ να κάνω οτιδήποτε για αυτόν. Δεν υπάρχει κακοχία που να με σταματάει, γιατί η ανακούφιση βρίσκεται στα δικά μου χέρια. Η συμπόνια σε γεμίζει με μεγάλη αγωνία. Αποζητά διέξοδο στη φροντίδα, το ενδιαφέρον και την εξυπηρέτηση του ανθρώπου που λυπάσαι». Ωστόσο, όποιο και αν ήταν το προσωπικό κίνητρο, η δουλειά δεν μπορούσε να βγει μόνο από εκείνη. Προς ικανοποίησή της, η οικογένειά της ήταν πιστή στα σχέδιά της. Η μητέρα της από την αρχή έγινε φύλακας της εκκλησίας της Λουρμέλ. Αλλά η Γκαϊάννα έφυγε και ο Γιούρα ήταν ακόμη πολύ μικρός. Σε κάθε περίπτωση δεν ήταν ούτε αρκετό ούτε σωστό να επαφίεται στην υποστήριξη της οικογένειας. Ένας από τους πρώτους ανθρώπους που ήρθαν για να στηρίξουν το εγχείρημά της ήταν η μητέρα Ευδοκία Μεστσεράκοβα, που είχε φτάσει στη Γαλλία από τη Σοβιετική Ένωση το 1932. Αρχικά κανείς δεν γνώριζε τη μοναχική της ιδιότητα ή το όνομά της. Κράτησε κρυφή την κουρά της, που είχε γίνει 5 χρόνια νωρίτερα στην Κρυμαία. Η μητέρα Μαρία, που την προσκάλεσε να εργαστεί και λίγο αργότερα να ζήσει στη Βίλα Ντε Σάξ, άσκοπα προσπάθησε να την πείσει να γίνει μοναχή. Πριν περάσει πολύς καιρός, η μητέρα Ευδοκία αποκάλυψε ότι το ζήτημα είχε λυθεί από καιρό.
6 δύσκολα χρόνια εργάστηκε άκοπα στο πλευρό της μητέρας Μαρίας. Στη Λουρμέλ την ακολούθησε και η αδελφή της, η μητέρα Ντοροφέια Κουρτίν, καθώς και η νεαρή μοναχή, μητέρα Μπλαντίνα Ομπολνέασκαγια. Πρόσκαιρα φάνηκε πως οι ελπίδες του Μητροπολίτη έβγαιναν τουλάχιστον εν μέρη αληθινές, καθώς πράγματι σχηματιζόταν κάποιου τύπου μοναστική κοινότητα. Το γεγονός όμως ότι η κοινότητα ήταν νέα και ανοργάνωτη έγινε αιτία παρανοήσεων, διχασμών και στο τέλος ήρθε η απόσκηση. Ο ενεργητικός τύπος μοναχισμού της μητέρας Μαρίας βρήκε σύμφωνη τη μητέρα Ευδοκία. Παράλληλα και με ακόμη μεγαλύτερο πάθος, αισθάνθηκε ότι θα έπρεπε το έργο να συμπληρωθεί και να εμποτιστεί από το Opus Dei και έτσι να αποκτήσει μια διάσταση διαφορετική από την απλή φιλανθρωπία. Αρχικά στη Villa de Sax δεν υπήρχε δυνατότητα συλλογικής λατρείας. Η μητέρα Ευδοκία ήταν εκείνη που πραγματικά χάρηκε όταν ο Μητροπολίτης Ευλόγιος έστειλε τον πατέρα Λέβη Ζηλέ στο παρεκκλήσι. Αν και απουσίαζε τις ημέρες των μεγάλων εορτών, την εποχή εκείνη ήταν εφημέριος της πρώτης και μοναδικής γαλλόφωνης Ορθόδοξης Ενορίας, ήταν σε θέση να τελεί τακτικά σχεδόν καθημερινά τη Θεία Λειτουργία. Αυτό συνεχίστηκε και στη Λουρμέλ, όπου ο πατήρ Λεβ, αφοσιωμένος με πείσμα σε μια ζωή παινίας, έφτιαξε το σπίτι του σε μια παράγκα χωρίς έπιπλα και γεμάτη ποντικούς. Εκεί θα έμενε ως την αναχώρησή του για το Λονδίνο το Φεβρουάριο του 1938. Ευδοκία ήταν ανάμεσα σε εκείνους που συμμετείχαν πάντοτε στη λειτουργία. Από την άλλη πλευρά, η μητέρα Μαρία, έχοντας διαφορετικό ωράριο και συχνά απασχολημένη στο σπίτι, απουσίαζε πολλές φορές από τις λατρευτικές συνάξεις. Ακόμη και τις καθημερινές, όταν πήγαινε στη λειτουργία, συχνά έμενε μόνο για λίγο. Υπήρχε κάτι που την τραβούσε προς αυτό που ο Ταγκόρ ονόμασε «η μοναχική σκοτεινή γωνιά μιας εκκλησίας με τις πόρτες σφαλιστές». Αλλά υπήρχε πολλή δουλειά. Αν περνούσε το πρωινό της στην εκκλησία, ίσως αυτό σήμαινε ότι τα ψώνια από την κεντρική αγορά θα έμεναν στην τσάντα ή πως το μεσημεριανό γεύμα δεν θα ήταν έτοιμο στην ώρα του. Στη σφαίρα αυτή η μητέρα Μαρία είχε τη δική της λειτουργία πέρα από τα σύνορα της εκκλησίας. Μια λειτουργία που προεκτινόταν από την εκκλησία στον κόσμο. Εκείνοι που σχολίαζαν την απουσία της από τις ακολουθίες δεν λάμβαναν υπόψη τους την επιμονή της στη ρίση, μέσα στη βαρετή εργάσιμη ημέρα και τους κάποιες φορές κοινότοπους ασκητικούς κανόνες που αφορούν στη συμπεριφορά μας απέναντι στις υλικές ανάγκες του πλησίον μας, υπάρχει επίσης η εγγύηση της πιθανής κοινωνίας μας με το Θεό. Η ευσέβεια μπορούσε να εξοργήσει και να θλίψει βαθιά τη μητέρα Μαρία. Προφανώς εδώ εννοεί την υποκριτική ευσέβεια ή κάτι τέτοιο. Όταν έμαθε ότι η μητέρα Ευδοκία μάζευε χρήματα στην εκκλησία για να αγοραστούν λειτουργικά βιβλία, θύμωσε πολύ. Ήταν δικαιολογημένη μια τέτοια δαπάνη σε εποχή ανεργίας και δυστυχίας? Αυτό που με θλίβει περισσότερο απ' όλα, έλεγε, είναι ότι ακόμη και με τους πιο κοντινούς μου ανθρώπους αισθάνομαι να μας χωρίζει ένα τείχος, ακόμη και στα πιο στοιχειώδη πράγματα. Αυτό το έγραφε στο σημειωματάριό της. Ευσέβεια, ευσέβεια, αλλά πού είναι η αγάπη που μετακινεί όρη? Όσο προχωρώ, τόσο περισσότερο δέχομαι μέσα μου ότι αυτό είναι το μέτρο όλων των πραγμάτων. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι παρά κάποια υποχρεωτική εξωτερική πειθαρχία. Όπως περνούσε ο καιρός, έγινε σταδιακά φανερό ότι η μητέρα Ευδοκία παρέμενε πιστή στην εύρυθμη αφοσίωση της κοινοβιακής ζωής,
της ζωής που της είχε στερήσει η Ρωσική Επανάσταση. Το μοναστήρι κοντά στο Γκουρσούφ, όπου είχε καρεί μοναχή, έκλεισε υποχρεωτικά το 1929 και μέσα στην επόμενη δεκαετία έκλεισαν και όλες οι άλλες μοναστικές κοινότητες της Σοβιετικής Ένωσης. Αντίθετα, η μητέρα Μαρία ήταν πεπισμένη ότι η ίδια επανάσταση είχε δώσει στους εμιγκρέδες μια καινούρια και πράγματι ανεπανάληπτη ελευθερία στην εκκλησιαστική ζωή για να πειραματιστούν, μια ελευθερία που θα ήταν άτιμο και ανεύθυνο να αγνοήσουν. «Η εκκλησία μας δεν ήταν ποτέ τόσο ελεύθερη», έλεγε στον Μοκούλσκι. «Τέτοια ελευθερία που κάνει το κεφάλι σου να γυρίζει. Η αποστολή μας είναι να δείξουμε πως μια ελεύθερη εκκλησία μπορεί να κάνει θαύματα. Και αν μπορέσουμε να φέρουμε πίσω στη Ρωσία το καινούργιο μας πνεύμα, ελεύθερο, δημιουργικό, τολμηρό, η αποστολή μας θα έχει εκπληρωθεί. Αν όχι, θα εξαφανιστούμε ατιμωμένοι». Το ίδιο κλίμα έγραφε: «Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η αποδημία μας θα είναι δικαιολογημένη στο θρησκευτικό επίπεδο μόνο αν βασιστεί γερά στην αυθεντική θρησκευτική ελευθερία. Αν δεν υποκύψει στους πειρασμούς των σύγχρονων ιδωλολατρικών θρησκειών, αν καταφέρει να διατηρήσει παρά τις περιπλανήσεις της απαρασάλευτη την πίστη στον άνθρωπο, τον πλασμένο καθομοίωση του Θεού, στην απότατη και ασύγκριτη αξία του ανθρώπινου προσώπου. Ξέρουμε πως στο παρελθόν η θρησκευτική ελευθερία καταπατήθηκε από δυνάμεις που δεν είχαν τίποτε να κάνουν με τη χριστιανοσύνη. Με απόλυτη σχεδόν βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι στη Ρωσία οποιοδήποτε καθεστώς θα ετοιμάσει στρατόπεδα συγκεντρώσεως για να ασχοληθούν με τη θρησκευτική ελευθερία. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε ακόμη περισσότερο διατεθειμένοι να αντιμετωπίσουμε το δώρο της ελευθερίας ως κάτι πραγματικά εξαιρετικό και σταλμένο από τη Θεία Πρόνοια. Το θεωρούμε πιο σημαντικό από οποιαδήποτε γήινη ευμάρεια, οποιαδήποτε εξωτερική αναγνώριση ή σταθερότητα. Και είμαστε υποχρεωμένοι κατά πρώτον να είμαστε αυστηροί και γενναίοι στη διαφύλαξη της χριστιανικής μας ελευθερίας έναντι όποιων επιθέσεων, αδιάφορο αν εμπνέονται από φθόνο ή άγνοια. Κατά δεύτερο λόγο, είμαστε υποχρεωμένοι να σταθούμε αντάξιοι αυτής της ελευθερίας, που σημαίνει πως πρέπει να τη γονιμοποιήσουμε με όσο γίνεται περισσότερη δημιουργική ενέργεια, να την πυροδοτήσουμε με τον πιο αυθεντικό πνευματικό ζήλο και να τη μετατρέψουμε σε πράξη στο αδιάκοπο έργο της αγάπης. Η μητέρα Ευδοκία δεν έπαψε ποτέ να θαυμάζει τη συνέπεια, τον ενθουσιασμό, την ενέργεια και τη δύναμη της μητέρας Μαρίας. Αλλά με τις διαφορετικές τους προσωπικότητες ήταν όλο ένα και πιο δύσκολο να συμβιβάσουν τις διαφωνίες τους σε θέματα αρχών. Εκτός τούτου, σε αυτή την εκκλησιαστική βοημία, όπως έλεγε η μητέρα Ευδοκία, δεν υπήρχε ηγουμένη που θα μπορούσε να μεσολαβήσει ανάμεσα στις δύο. Το θέμα της αρχαιότητας δεν διευκρινίστηκε και ούτε καν συζητήθηκε ποτέ ανάμεσά τους. Ωστόσο, καμία από τις δύο δεν ένιωθε άνετα με την άλλη. «Εγώ φοβόμουν τη μητέρα Μαρία και εκείνη την εκνεύριζα», θυμόταν αργότερα η μητέρα Ευδοκία. Του Μητροπολίτη Κυπριανού Κέρν από τη Γιουγκοσλαβία το 1936 και ο διορισμός του ως εσωτερικού ενίκου ιερέα στη Λουρμέλ δεν έφερε τη λύση του προβλήματος, αλλά αντίθετα είχε ως αποτέλεσμα να οξυνθούν τα πράγματα. Ο Μητροπολίτης Ευλόγιος είχε καλέσει τον πατέρα Κυπριανό με την ελπίδα ότι ο τελευταίος, με το παράδειγμά του,
θα βοηθούσε τη μητέρα Μαρία στην ορθή κατανόηση της μοναχικής κλίσης. Ωστόσο ήταν απίθανο ότι ο ευρυμαθής πατήρ Κυπριανός, με την ασυμβίβαστη και παραδοσιακή ευσέβειά του και τον ευέξαπτο δύσκολο και απαιτητικό χαρακτήρα του, θα αφομοιωνόταν μέσα στην κοινότητα της Λορμέλ και θα την άλλαζε εκ των έσω. Το πιθανότερο ήταν ότι θα τη διέλυε. «Ο νέος μας ιερέας είναι πολύ ωραίος άνθρωπος», έγραφε ο ευαίσθητος νεαρός Γιούρας Κοπτσόβ. «Είναι πολύ έξυπνος, αλλά πάρα πολύ αυστηρός». Ήταν φυσικό και αυτονόητο ότι θα θεωρούσε δικαίωμά του να οδηγήσει τις άλλες μοναχές προς μια πιο συμβατική μοναχική καθημερινότητα. Την ίδια στιγμή ήταν αδικαιολόγητη η έλλειψη ευγένειας με την οποία επανειλημμένως προκαλούσε τη μητέρα Μαρία, αμφισβητώντας τα θεμέλια πάνω στα οποία αγωνιζόταν να χτίσει. Το σφάλμα σίγουρα δεν βάραινε μόνο τη μία πλευρά. Σε αρκετές περιπτώσεις, η μητέρα Μαρία εσκεμμένα εξουθένωνε τον πατέρα Κυπριανό, σαν άθελε να δείξει ότι δεν είχε καμία εξάρτηση ούτε από εκείνον ούτε από την παράδοσή του, που ήθελε να εκπροσωπεί. Ο πατήρ Κυπριανός έμεινε στη Λουρμέλ περίπου 3 χρόνια. Αυτά ήταν αίτη αμοιβαίων παρεξηγήσεων, έντασης και σκληρών, αν και τελικά σιωπηρών αντιπαραθέσεων. Οι ώρες των γευμάτων στην καντίνα ήταν εξαιρετικά καταπιεστικές. Ο πατήρ Κυπριανός κατέβαινε στην τραπεζαρία σιωπηλός, έτρωγε σιωπηλός και αποχωρούσε σιωπηλός. Με τον τρόπο αυτό ήθελε να δείξει την ορθή μοναχική αντίληψη τέτοιων περιστάσεων, ενώ ταυτόχρονα έδειχνε και τη δυσαρέσκειά του για την παροχή μη μοναστηριακής και ποικίλης τροφής. Δεν ήταν οι Τετάρτες και οι Παρασκευές ημέρες νηστείας, για να μην μιλήσουμε για τις περιόδους των νηστείων. Δεν μπορούσε να ανεχθεί το αντεπιχείρημα της μητέρας Μαρίας ότι η φιλοξενία ήταν πιο σημαντική από την νηστεία. Οι άστεγοι τρόφιμοι της καντίνας θα έπρεπε να αισθάνονται ότι μοιράζονται το φαγητό με εμάς τις καλόγριες αφιλοξενούμενοι, παρά να θεωρούν ότι τους δίνεται ελεημοσύνη. Και στο δωμάτιό του, στον πρώτο όροφο, ο πατήρ Κυπριανός δεν ήταν ασφαλής από τις προκλήσεις της μητέρας Μαρίας.
Ακριβώς κάτω από το δικό του βρισκόταν το δωμάτιο της μητέρας Μαρίας και οι ζωηρές συναντήσεις που γίνονταν εκεί και που κάποιες φορές κρατούσαν ως αργά τη νύχτα τον έκαναν να νιώθει δύσκολα. Το μουρμουριτό της κουβέντας, διάστηκτο με γέλια, περνούσε μέσα από τις φθαρμένες ξύλινες σανίδες μαζί με τον καπνό των τσιγάρων και τον έφερνε στο μέσο ενός κόσμου για τον οποίο έτρεφε μάλλον αρνητικά συναισθήματα, παρά το ότι ή ακριβώς επειδή προέρχονταν από τον ίδιο κόσμο της διανόησης. Το γεγονός ότι οι παρευρισκόμενοι στις συναντήσεις αυτές του ισογείου, άνθρωποι του κύρους του Μπερδιάγεφ, του Φεντότοφ, του Φονταμίνσκι ή του Μοκούλσκι, ασχολούνταν με τη γόνιμη αποτίμηση των τυπικών προβλημάτων του κόσμου, δεν τον έκανε να νιώθει καθόλου χειρότερα. Από τη δική της πλευρά, η μητέρα Μαρία έφτανε κάποιες φορές στα όρια της μελαγχολίας, ακόμη και στην απελπισία, κάτι που για εκείνη ήταν ασυνήθιστο από τη ματαιότητα της αντιπαράθεσης. Τον Μάιο του 1939 έγραφε «Τρία χρόνια καλεσμένος». Και τα τρία αυτά χρόνια το καρβέλι από όπου κόβουμε το ψωμί μας είναι το ίδιο. Οι απόψεις που έχουμε ανήκουν στον ίδιο ορίζοντα. Οι όροφοί μας συνδέονται με μια στενή σκάλα. Τρία χρόνια ακούω αυτά τα βήματα στο ταβάνι. Τρία χρόνια το σπίτι είναι ολότελα άφωνο. Αμφιβάλλω σοβαρά για το αν ο άνεμος θα μπορούσε να το καθαρίσει. Δεν υπάρχει διέξοδος, ούτε νίκη για να κερδίσεις. Κάποιος ιστός αράχνης σκιάζει το σπίτι. Κάποιο είδος σκόνης, κάποιο ψέμα. Και η δυστυχία έχει αφήσει το σημάδι της παντού. Στη λύπη μου ποθώ να τελειώσω όλες τις σιωπές τις μέρες που θα έρθουν. Τι νος χειροτέχνημα είναι αυτό, τι νος αστείο. Θα μας δοκίμαζε ο Θεός με τον πειρασμό του μίσους. Τα πόδια μου είναι παγωμένα και ακίνητα. Να φύγω από το σπίτι. Πώς θα ήθελα να μπορούσα να τρέξω. Να φύγει από το σπίτι, ήδη το 1937 είχε μιλήσει στον Μοκούλσκι για την πρόθεσή της να δώσει το σπίτι της Λουρμέλ στις άλλες μοναχές και να αρχίσει να περιδιαβαίνει τη Γαλλία ως οδοιπόρος. Μπροστά μου τώρα είναι όλα καθαρά. Ο χριστιανισμός είτε είναι φωτιά, είτε δεν είναι τίποτα απολύτως. Θέλω μόνο να περιπλανηθώ στον κόσμο φωνάζοντας «Μετανοείτε, ήγκηκεν η Βασιλεία των Ουρανών» και να δεχτώ το διασυρμό των ανθρώπων και όποια μορφή κακού στραφεί εναντίον μου. Χριστιανισμός λοιπόν, λέει η μητέρα Μαρία, είτε είναι φωτιά, φίλοι ακρότες, είτε δεν είναι τίποτα απολύτως. Αυτό που διαβάζουμε και στην Αποκάλυψη, ότι όφιλες να είσαι ψυχρός ή θερμός, και επειδή δεν ήσουν τίποτα από αυτά, πρόκειται να είσαι εμέσο. Την ίδια χρονιά έγραφε, αν και καλούμεθα στην πνευματική ένδυα, την τρέλα για χάρη του Χριστού, στο διωγμό και τον εξευτελισμό, γνωρίζουμε ότι αυτή είναι μια κλίση που δίνεται μόνο από τον ίδιο τον Χριστό, που έγινε ασήμαντος και διώκεται ο ίδιος και εξευτελίζεται και είναι φτωχός. Στο μεταξύ όμως, όπως σημείωνε ένας περιστασιακός επισκέπτης, η μητέρα Μαρία ήταν πάντοτε περιστοιχισμένη από ανθρώπους, σαν να βρισκόταν στη μέση ενός καυγά. Οι εντάσεις ήταν σημαντικές και η επίλυσή τους ανάγκη πιεστική. Η μητέρα Ευδοκία έψαχνε ήδη για εναλλακτική λύση στέγης, όπου θα μπορούσε να αναπτυχθεί μια κανονική μοναστική ζωή. Με τη βοήθεια του Αγγλικανού Επισκόπου του Τρούρο και της κοινότητας του Αγίου Αλβανού και του Αγίου Σεργίου, τη θέση του Προέδρου κατήχαν από κοινού ο Επίσκοπος Φρέρ και ο Μητροπολίτης Ευλόγιος, επισκέφτηκε την Αγγλία με στόχο να μαζέψει χρήματα για αυτό το σκοπό από αγγλικές μονές. Ωστόσο, κάτω από τις δεδομένες συνθήκες, ήταν η μητέρα Μαρία που πρώτη ζήτησε από τις αδελφές να φύγουν. Ως το φθινόπωρο του 1938, ο Μητροπολίτης Ευλόγιος βοήθησε τις μοναχές να εγκατασταθούν αλλού. Την επόμενη χρονιά ο πατήρ Κυπριανός μετακόμισε στο Θεολογικό Ινστιτούτο, όπου μεγαλούργησε ως ερευνητής, ενώ αργότερα ανέλαβε επίσης την ενορία του Κλαμάρτ.
Με απόφαση του Μητροπολίτη Ευλόγιου της 14ης Σεπτεμβρίου 1939, ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ως ιερέας της εκκλησίας του Ποκρόβ στην οδό Λουρμέλ. Έτσι τελείωσε αυτό το ατυχές επεισόδιο. Η σύγκρουση των προσωπικότητων μπορούσε να περάσει στη λησμοσύνη. Ωστόσο η αντίθεση αυτή αντικατόπτριζε επίσης σύγκρουση αρχών. Σε αυτές τις αρχές αναφέρεται η μητέρα Μαρία σε ένα από τα μικρά θεατρικά της έργα, την Άννα. Όπως σημειώνεται στη σύντομη σοβιετική λογοτεχνική εγκυκλοπαίδεια, το έργο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως έργο προγραμματικών δηλώσεων, μια απολογία για τον τρόπο ζωής της. Η πρώτη πράξη διαδραματίζεται σε ένα γυναικείο μοναστήρι, αναφέρεται στη διαμάχη δύο μοναχών, της Άννας και της Παύλας. Η Άννα ενδιαφέρεται για τον κόσμο που υποφέρει έξω από την πύλη του μοναστηριού. Όπως λέει η Παύλα, μέσω εκείνης ο κόσμος είχε πλημμυρίσει τη μονή με όλες τις πληγές, τη διαφθορά, το αίμα, τα πάθη και τις καταστροφές του. Έτσι όλα σκοτίνιασαν, αμαυρώθηκαν και ενοχλήθηκε των πραγμάτων η τάξη. Αν μία μονή δέχεται τις καταιγίδες, τότε πού μπορεί κανείς να γυρέψει τη γαλήνη? Η Παύλα είναι πεπισμένη ότι ο μοναχικός κανόνας θα πρέπει να θωρακίζει τις αδελφές από τον έξω κόσμο. Η Άννα επιμένει ότι ο χριστιανισμός διδάσκει τη συμμετοχή στον κόσμο. Βαστάμε το σταυρό του κόσμου στους ώμους μας. Ένας επισκέπτης αρχιμανδρίτης καλείται να αποφασίσει για το ποια από τις δύο έχει δίκιο και να αποκαταστήσει την ειρήνη στην κοινότητα. Αποφασίζει να ξαναστείλει την Άννα πίσω στον κόσμο. Θα πρέπει να τον υπηρετήσει, να βρει μόνη της και να δοκιμάσει τον ορισμό του μοναχισμού ως κοπριά για τον παράδεισο του Κυρίου. Στο μεταξύ η Παύλα, έπειτα από το συνηθισμένο εσπερινό δείπνο, ακολουθεί την κοινότητα στην εκκλησία. Δεν λείπει ποτέ από τις ακολουθίες. Όσο δύσκολο και αν είναι να καταλάβει ορισμένα από τα λειτουργικά κείμενα, στόχος της είναι να προχωρήσει ως τη σωτηρία της ψυχής της. Έξω στον κόσμο, η Άννα συναντά έναν οδηπόρο που μοιάζει με τον Φάουστ και ο οποίος για τρεις ολόκληρους αιώνες είχε ζήσει ως αντικείμενο του Σατανά. Στη διάρκεια των τριών αυτών αιώνων, του δόθηκε απεριόριστη δύναμη με την προϋπόθεση ότι στο τέλος ο Σατανάς θα αποκτούσε την ψυχή του. Η συμφωνία που έκανε του επέτρεψε να βρει ένα υποκατάστατο σε όλα τα στάδια των τριών εκατοντάδων χρόνων πριν την καταδίκη του. Ωστόσο παρά την προσφορά δύναμης, πλούτου, ομορφιάς και αιώνιας νεότητας, κανείς, ούτε ακόμη και οι φυλακισμένοι που ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο, δεν δέχτηκαν να πάρουν τη θέση του. Ούτε η Άννα πείθεται. Κανείς από τους πειρασμούς αυτούς δεν έχει σημασία για εκείνη. Με την ελεύθερη βούλησή της δέχεται να ανταλλάξει τη ζωή της με τη δική του. Με το κόστος της δικής της αιώνιας καταδίκης εξαγοράζει τη χάρη του οδηπόρου. Εκείνος πεθαίνει ειρηνικά μετανοώντας. Η Άννα ετοιμάζεται για τα βασανιστήρια. Προς μεγάλη της έκπληξη ανακαλύπτει ότι το πνεύμα του πονηρού δεν έχει καμιά εξουσία επάνω της. Η αγάπη και η αυτοθυσία δεν μπορούν να υπάρξουν στην κόλαση. Με ελαττήριο την αγάπη δέχτηκε την καταδίκη ενός ξένου. Με τη δύναμη της αγάπης την ξεπέρασε άθελά της. Στο έργο αυτό η Παύλα δεν καταδικάζεται. Υπονοείται μόνον ότι η απλοϊκή της υπερηφάνεια είναι λανθασμένη, όπως και ο τρόπος ζωής που διάλεξε. Όπως έγραψε η μητέρα Μαρία σε ένα άρθρο του 1937, δεν είναι δυνατό να καταδικάσεις εκείνους που προχωρούν χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς τρόπους, που είναι συμβιβασμένοι, που δεν επιζητούν την αυτοθυσία, που δεν καταφέρνουν να αποκαλύψουν όλο το μυστήριο της αγάπης. Ωστόσο δεν είναι επίσης δυνατό να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για τα πρόσωπα που η συγγραφέας υπονοεί πίσω από τους πλασματικούς χαρακτήρες της Άννας και της Παύλας. Αν και το σκηνικό είναι κάπως στυλιζαρισμένο και η πλοκή ηθελημένα μη ρεαλιστική, μπαίνει κανείς στον πειρασμό να αναγνωρίσει τη μητέρα Μαρία πίσω από το πρόσωπο της Άννας και να αναμείνει την πορεία της από την πρώτη ήσυχη αναχώρησή της μέσω της διαφθοράς και του πόνου του κόσμου στην ηθελημένη εξαθλίωση και το θάνατό της στο Ravensbrück.
Ακούτε τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Μιλάμε για την Αγία Μαρία Σκοπτσόβα, την Αγία Μαρία των Παρισίων, το βιβλίο του πατρός Σεργέη Χάκερ από τις εκδόσεις Ακρίτες. Τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Προχωράμε. Ορθόδοξη δράση. Όσο περισσότερο σκέφτομαι, τόσο φτάνω στο συμπέρασμα ότι ο δρόμος μου είναι σωστός και ότι οι άλλοι δρόμοι δεν είναι για μένα, έλεγε. Σωστός, αλλά τόσο δύσκολος. Δύσκολος και μοναχικός. Ό,τι και να συμβαίνει σε αυτή την απόλυτη απομόνωση, που τις περισσότερες φορές οι άλλοι την αντιμετωπίζουν χωρίς κατανόηση, πρέπει να ακολουθήσω το δικό μου δρόμο και να τον δεχτώ σαν πνευματική άσκηση, ενθάρρυνε τον εαυτό της στο σημειωματάριό της, και αυτό όχι γιατί το επιθυμώ, αλλά γιατί αυτό είναι που πρέπει να κάνω. Κάποιος άλλος θα συμπληρώσει αυτό το έργο. Όσο για μένα, πρέπει να αρχίσω χωρίς να περιμένω ότι θα το ολοκληρώσω. Θλίβομαι πολύ, παραδεχόταν τη στιγμή που η διαμάχη στην οδό Λουρμέλ βρισκόταν στη χειρότερη στιγμή της. Θα μπορούσα να υποχωρήσω μόνο αν μπορούσα να πιστώ πως πασχίζω για μια αλήθεια σχετική. Το 1937 σημείωνε με θλίψη ακόμη και τα Χριστούγεννα. Πόσο βαρύ γίνεται το κάθε βήμα. Ο δρόμος όλο και πιο μοναχικός και δύσκολος. Αυτοί οι καθημερινοί ήχοι δεν προφητεύουν την αιώνια μακαριότητα. Ωστόσο, όπως έγραφε 2 χρόνια νωρίτερα, δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε απολύτως τίποτα αν δεν αφιερωθούμε σε έντονες πνευματικές αναζητήσεις, αν δεν διασκήσουμε μονοπάτια ανεξερεύνητα, αν δεν αποκλείσουμε με αποφασιστικότητα τρόπους πνευματικά εύκολους ή πρακτικά απλούς. Για να ξεπεράσει την κατάθλιψή της, ριχνόταν με πάθος την καθαριότητα, έπλαινε πατώματα ή έβαφε τις ταπετσαρίες του στίχους. Η φυσική εξάντληση έφερνε μια σχετική ηρεμία στο μυαλό της. Πάνω απ' όλα της υπενθύμιζε τη θνητή φύση της οποίας γινόταν ακόμη και σύμβολο. Η κούραση σε διδάσκει να μην επιθυμείς πλέον δεσμεύσεις, χαρές ή λύπες. Για πάντα θα ήθελα να κοιμηθώ. Προσεύχομαι στον Κύριο να κρατάει την ψυχή μου. Υπήρχαν στιγμές που ήθελε να κουραστεί τόσο που ήθελε να γίνει ένα τίποτα, να εξαφανιστεί. Αλλά γενικά έμοιαζε ακούραστη. Όπως έγραφε ο Μοκούλσκι, δεν αναγνωρίζει τους νόμους της φύσης. Δεν ξέρει τι σημαίνει κρύο. Μένει χωρίς φαγητό ή χωρίς ύπνο 24 ώρα. Δεν λαμβάνει υπόψη της την αρρώστια ή την κούραση. Αγαπάει τον κίνδυνο. Δεν γνωρίζει τι σημαίνει φόβος και μισεί κάθε μορφή άνεσης, πνευματικής ή υλικής. Μεγάλο μέρος αυτής της τρομερής ενέργειας το ξόδευε για ανθρώπους που δεν μπορούσαν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή εξαιτίας της φτώχειας, του αλκοολισμού ή διανοητικών παθήσεων. Σε αυτούς έβρισκε τους προφήτες της. Μέσα από εκείνους αντιλαμβανόταν και καλωσόριζε τον Υιό του ανθρώπου. Έψαξα για τραγουδιστές και για προφήτες που περιμένουν κοντά στην κλίμακα που ανεβάζει στους ουρανούς. Βλέπουν σημάδια του μυστηριακού τέλους. Τραγουδούν ασύλληπτα για μας τραγούδια. Και βρήκα ανθρώπους ανήσυχους, ορφανούς, φτωχούς, μεθυσμένους, απελπισμένους, άχρηστους, χαμένους όποιο δρόμο κι αν τράβηξαν, άστεγους, γυμνούς, πεινασμένους για ψωμί. Δεν υπάρχουν προφητείες. Μόνο η ζωή παίζει διαρκώς το ρόλο του προφήτη. Το τέλος πλησιάζει, οι μέρες μικραίνουν. Πήρε στη μορφή δούλου, ως ανά. Πολλοί από τους μεθυσμένους, απελπισμένους και άχρηστους, όπως τους έλεγαν οι άλλοι προφανώς, είχαν συρρεύσει στα προάστια του Παρισιού, όπου ετοιμόρροπες εξαθλειωμένες ιδιοκτησίες, τότε όπως και τώρα, αποτελούσαν το υλικό κακοφτιαγμένων καλυβιών. Η μητέρα Μαρία και οι συνεργάτες της έψαχναν να τους βρουν και τους έδιναν τρόφιμα και συμβουλές, υποστήριξη και παρηγοριά. Για τα παιδιά φτιάχτηκαν σχολεία της Πέμπτης σε διάφορα μέρη. Ένα στην οδό Λουρμέλ, ένα άλλο στην οδό Τζομπέ Ντιβάλ στο 15ο διαμέρισμα και ένα τρίτο στη βιομηχανική περιοχή του Μοντρούζ. Το τελευταίο αυτό σχολείο άνοιξε το δρόμο για την ίδρυση μιας σεμνής ενορίας την οποία ανέλαβε ο αφιερωμένος, αν και υποτιμημένος ιερέας, πατήρ Βαλεντίν Μπάκστ, πρώην ιερωμένος της Εκκλησίας των Μεταρρυθμιστών. Thank you.
Ωστόσο πολλοί δυστυχισμένοι ζούσαν μια σχεδόν νομαδική ζωή. Μόνο περιστασιακά μπορούσαν να βρουν στέγη. Τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς μπορούσαν να βρουν το δρόμο στην κεντρική αγορά. Τα καφενεία δεν έδιναν σκεπάσματα και επίσημα οι πελάτες δεν επιτρεπόταν να κοιμούνται στο πάτωμα. Μπορούσαν όμως να κοιμούνται με το κεφάλι ακουμπισμένο στα χέρια. «Πήγα εκεί μερικές φορές με τη μητέρα Μαρία», έγραφε ο πατήρ Λεύ Ζηλέ. Συνήθιζε να μιλάει μαζί τους και τους ενθάρρυνε να πηγαίνουν σπίτι της, όπου πρόσφερε πολύ φτηνά γεύματα στους άνεργους. «Το συνέστημα που έχω για όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι μητρικό», σημείωνε η μητέρα Μαρία. «Θα ήθελα να τους φασκιώσω και να τους νανουρίσω». Φοβερό. Ανάμεσα στους ανέργους βρήκε πολλούς οι οποίοι από την άλλη πλευρά αντιδρούσαν στην επιβεβλημένη αδράνεια που τους έδινε το δικαίωμα του επιδόματος ανεργίας, ενώ από την άλλη φοβόντουσαν την ελευθερία και την υπευθυνότητα που χρειαζόταν για να την απαρνηθούν. Το επίδομα τουλάχιστον τους εξασφάλιζε τα χρήματα για το ποτό και το ποτό τους εξασφάλιζε μια διαφυγή. Ο φίλος μου πέθανε έναν ευλογημένο θάνατο. Είχε πιει ολόκληρο το βράδυ και με το ζόρι κατάφερε να συρθεί ως την καλύβα του. Εκεί έπεσε να κοιμηθεί. Το επόμενο πρωί όταν χτυπήσαμε δεν πήραμε καμιά απάντηση. Όταν κοιτάξαμε στο σπίτι ήταν ήδη παγωμένος. Εσύ πέθανες ευτυχισμένος. Ας πιούμε σε ένα τέτοιο ευτυχισμένο τέλος. Τέτοιες άγριες παρατηρήσεις είχαν μια τρομερή απήχηση στη μητέρα Μαρία, που τις ενσωμάτωνε σε ένα από τα ποιήματά της. Ωστόσο το ενδιαφέρον της για τέτοια περιστατικά συμπεριελάμβανε και τη φροντίδα της για την ανάπαυση της ψυχής του στην αιωνιότητα. Ο θάνατός τους ίσως ήταν άθλιος και από την περιγραφή τους στα προπολεμικά της ποιήματα απουσίαζαν κάθε είδους θρησκευτικές παρηγορητικές εικόνες. Παρ' όλα αυτά, οι πιο αξιαθλιωμένοι και αμαρτωλοί, όπως τόνιζε επανειλημμένα, ήταν αυτοί που ένιωθαν την παρουσία του Θεού και που ήταν αντίθετα με ό,τι θα περίμενε κανείς, πραγματικά και αιώνια ευλογημένοι. Προφανώς, αν θυμηθούμε και την παραβολή του φτωχού Λαζάρου, φίλοι ακροατές, αυτός που τώρα θεωρούμε παρακατιανούς, κατώτερους, τους άστεγους δηλαδή, τους ζητιάνους κλπ, μάλλον στην άλλη ζωή θα πρέπει να είναι πολύ ψηλότερα από όλους εμάς τους καθώς πρέπει, και αυτό δείχνει προφανώς η παραβολή του φτωχού Λαζάρου και η αντίληψη της εποχής εκείνης που γράφτηκαν οι παραβολές και υπόθηκαν από τον Χριστό, ότι οι φτωχοί, ακριβώς επειδή είναι φτωχοί, όχι μόνο από αυτό βέβαια, αλλά κυρίως από αυτό και από το πώς αντιμετώπισαν τη φτώχεια τους, θα έχουν μια πολύ καλύτερη τύχη στον ουρανό, και αντιστρόφως όλοι οι υπόλοιποι. Η αναζήτησή της για περιθωριακούς άστεγους δεν γινόταν μόνο στο δρόμο για την κεντρική αγορά. Μερικές φορές εξαφανιζόταν για μέρες ολόκληρες προκειμένου να μοιραστεί τη ζωή της μαζί τους. Η παροχή τροφής ή στέγης σε ένα από τα ιδρύματά της δεν σήμαινε τη λύση των προβλημάτων τους. Ενδεικτικό παράδειγμα της αστάθειας και της έλλειψης ηθικής που ενυπήρχε στην κατάστασή τους ήταν ο φυματικός ασθενής που ζούσε στον Οαζί. Μέσα στην ησυχία κάποιου απογεύματος, όταν η μοναχή που είχε υπηρεσία ξεκουραζόταν, πήρε τα δύο γουρούνια του ιδρύματος μέσα σε ένα δανεικό φορτηγό και εξαφανίστηκε. Δεν ήταν η μοναδική περίπτωση που κάποιος εκμεταλλευόταν τη μητέρα Μαρία. Αλλά όσο και αν έπεφτε σε παγίδες, ποτέ δεν έγινε επιφυλακτική. Προτιμούσε να ρυψοκινδυνεύσει και να αναγνωρίζει τις φορές που οι άνθρωποι εκμεταλλεύονταν την εμπιστοσύνη της. Έτσι το 1934 προσφέρθηκε να στεγάσει δωρεάν μια νεαρή μορφινομανή, η οποία σχεδόν αμέσως μετά έκλεψε 25 φράγκα από την Καϊάννα. Δεν υπήρχε αμφιβολία ως προς τον ένοχο. Όλο το σπίτι μιλούσε για την κοπέλα. Παρ' όλα αυτά η μητέρα Μαρία έκρυψε 25 φράγκα κάτω από ένα καναπέ και το βράδυ στο δείπνο, όταν ήταν όλοι μαζεμένοι, ανακοίνωσε πως είχε βρει τα χρήματα. Βλέπετε πόσο επικίνδυνο είναι να κατηγορούμε κάποιον χωρίς να έχουμε πρώτα ελέγξει. Το κορίτσι ξέσπασε σε κλάματα. Αυτό μας θυμίζει την ιστορία από το γεροντικό, όπου κάποιοι μοναχοί είπαν στον ηγούμενο ότι στο κελί του τάδε μοναχού κρύβεται μια γυναίκα τώρα που μιλάμε. Και επέμεναν να πάνε να ελέγξουν τον μοναχό και την αλήθεια του πράγματος. Ο ηγούμενος πήγε πρώτος και
Ο μοναχός, βλέποντας την κίνηση των άλλων να έρχονται προς το κελί του, έκρυψε σε ένα μεγάλο πιθάρι, αν θυμάμαι καλά, την γυναίκα αυτή, μια πόρνη. Το κατάλαβε αμέσως ο ηγούμενος και κάθισε πάνω στο πιθάρι, ήταν καλυμμένο, και κάλεσε μετά τους υπόλοιπους μοναχούς να ελέγξουν το κελί. Οι μοναχοί δεν βρήκαν τίποτα και έφυγαν ντροπιασμένοι, οπότε κατέληξε ο ηγούμενος προφανώς το ίδιο συμπέρασμα, πόσο επικίνδυνο είναι να κατηγορούμε κάποιον χωρίς να έχουμε πρώτα ελέγξει. Ήθελε να τον κρύψει, όπως και σε αυτή την περίπτωση εδώ η μοναχή Μαρία, η Αγία Μαρία. Είπε βέβαια στο μοναχό να προσέχει τον εαυτό του και να μην αμαρτάνει. Έτσι και εδώ το κορίτσι ξέσπασε σε κλάματα. Εδώ για σήμερα, για την Αγία Μαρία Σκοπτσόβα, από το βιβλίο του πατρός Σεργέη Χάκελ, η Αγία Μαρία των Παρισίων, από τις εκδόσεις Ακρίτας. Ας γίνουμε κι εμείς λίγο πιο ενεργητικοί λοιπόν στη χριστιανική μας ζωή, φίλοι ακροατές. Θυμίζουμε αυτό το ωραίο που διαβάσαμε, ότι ο χριστιανισμός είτε είναι φωτιά είτε δεν είναι απολύτως τίποτα. Αν δούμε μέσα στην καρδιά μας, ως χριστιανοί σίγουρα μπορούμε να το δούμε, ότι υπάρχει μια μικρή φωτιά. Ας κάνουμε πράξεις αγάπης, έτσι ώστε αυτή να φουντώσει και να μας κάνει χαρούμενους και ευτυχισμένους. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία.